Σας χαιρετώ από τη Φάρμα, τριήμερο σήμερα, πρωτομαγιά έχουμε την Δευτέρα, θα δεχτούμε πολύ κόσμο, ελπίζω να μας βοηθήσει και ο καιρός, γιατί τα μηνύματα που έχω δεχτεί είναι πολλά και περιμένουμε πολλούς επισκέπτες με παιδάκια να δουν τα ζώα. φτάσαμε τους χίλιου συνδρομητές, ανεβάσαμε το ωραίο το βιντεάκι, μεγάλο βίντεο που σας έδειχνα ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής, είδατε ένα 20% από το τελικό μου σχέδιο το πώς το έχω στο μυαλό μου. Υπάρχουν άλλα 10 με 15 είδη πτηνών που θα μεταφερθούν στην καινούρια φάρμα, θα γίνουν δηλαδή και άλλες τόσες εγκαταστάσεις και στο μέλλον ελπίζω να το προχωρώ συνέχεια και να φέρνω κάτι καινούριο όπως όλα αυτά που έχω βάλει στόχο και να γίνει ένας πραγματικά παράδεισος όχι μόνο για μένα αλλά για όλον τον κόσμο που θέλει να ηρεμήσει και να χαλαρώσει από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα βιντεάκι ε, παρουσίαση αυγών για ένα πουλί που έχω εδώ εγώ στη φάρμα. Δεν το έχω φέρει ακόμα στην καινούρια φάρμα, αλλά είναι η επόμενη προσθήκη μαζί με κάποιες ποικιλίε περιστεριών που έχω. Θα δούμε σήμερα αυτό εδώ. Το αυγουλάκι που μας το έκανε ένα πουλί εδώ από τη φάρμα και είναι ένας χρυσός φασιανός αυτός που μας το έκανε. Το βλέπετε είναι μπέζ και εδώ πάνω κάνει μια ελαφριά μύτη στρογγυλεμένο ε, ποπό να το πούμε από την άλλη πλευρά και είναι λίγο μεγαλύτερο από τις πέρδικας και μικρότερο από το φασιανό μέρα νύχτα. Και είναι και πιο, πιο μικρό και από τον κολχικό φασιανό που είναι πιο γνωστό είδος φασιανού και μπορεί να έχετε. Τέλη Απριλίου λοιπόν, ξεκινάει μένα κάθε χρόνο η δικιά μου, σε περιοχές που είναι πιο ζεστές και έχετε πιο γρήγορα άνοιξη, θα σας γεννήσει ίσως και από τις αρχές με τα μέσα του Απριλίου. Ε, Απρίλιο με Μάιο κατά κανόνα γεννάνε αυτοί οι Φασιανοί. Αυτοί οι χρυσή Φασιανοί προέρχονται από την Ανατολική Κίνα και ζουν σε περιοχές ε, ορεινές με δάση. Θα σας κάνει μέχρι 12 βγουλάκια. 12 θα σταματήσει και θα τα κλωσίσει. Εάν θέλετε να τα βάλετε μηχανή και τις τα πάρετε, θα σας γεννήσει πολύ λίγα ακόμη. Δεν είναι ένας φασιανός που θα γεννήσει πάρα πολλά αυγά, όπως είναι πούμε ο κολχικός, που μπορεί να τους τα παίρνετε και να έχουν για πολύ καιρό ακόμα αυγό παραγωγή. Ο φασιανός, ε, φασιανός συγγνώμη, ο χρυσός, θα σας δώσει πολύ λίγα αυγά ακόμη, οπότε για εμένα καλύτερα να αφήσετε τη θηλυκιά να τα κλουσίσει πάντα η φωλιά στο έδαφος, να κουμπάει χώμα ε, για να έχετε σίγουρη επιτυχία θα τα κλουσίσει λοιπόν η θηλυκιά για 22 με 23 ημέρες. Αφού βγουν τα αυγά την 23η μέρα τα φασιανάκια για τις πρώτες μέρες της ζωής τους όπως όλα τα είδη φασιανών όπως είπαμε θα πρέπει να ταΐζονται με τροφή ε, ζωικής προέλευσης δηλαδή θα πρέπει να παρέχουμε στα φασιανάκια πρωτεΐνη ζωική για να μπορούν να αναπτυχθούν στις πρώτες μέρες και να πάρουν τα πάνω τους. Τουλάχιστον για μία εβδομάδα με δέκα μέρες. Μετά θα μπορείτε να βάζετε και τροφή φυτικής προέλευσης και σιγά σιγά θα τους το κόβετε για να τους ταΐζετε ό,τι ταΐζετε τους μεγάλους. Είναι πολυγαμικά ζώα και το αρσενικό δεν συμμετέχει στην ανατροφή των μικρών. Έχει πολλά θηλυκά, ζευγαρών δηλαδή, με πολλά θηλυκά και μετά κάνει τη το του. Ε, μόνο τα θηλυκά κλωσάνε και μόνο τα θηλυκά συμμετέχουν στην ανατροφή τους. Σε λίγες μέρες, αφού βγουν τα μικρά, είναι ικανά να πετάξουν, όχι σε μεγάλη σε μεγάλη απόσταση, αλλά μπορούν να ε, πετάξουν σε ένα μικρό κομμάτι γης για να, σαν άμυνα για τα αρπακτικά. Ε, είναι ένα αυγό που κάνει ε, καλή προκοπή και στην κλωσσομηχανή, αλλά αν έχετε θηλυκό το οποίο κλωσάει για τα περισσότερα δεν κάθονται επειδή είναι βγαλμένα από κλωσσομηχανές, ε, να αφήσετε το θηλυκό να κλωσίσει γιατί είναι σίγουρη επιτυχία. Πάμε να το δούμε λίγο ακόμα μία φορά από κοντά είναι ένα αυγό από χρυσό φασιανό ελπίζω να μας κάνει και τα υπόλοιπα το κορίτσι μας και θα τα βάλουμε μηχανή εμείς φέτος γιατί η φωλιά που έχω στην παλιά τη φάρμα δεν είναι κατάλληλη του χρόνου που θα τα έχω φέρει εδώ σίγουρα θα κλωσίσει θα είναι πιο άνετα αυτό ήταν το αυγό από το χρυσό φασιανό, ελπίζω να σας βοήθησα όλους όσους θέλετε να ξεκινήσετε την εκτροφή αυτού του φασιανού ή να μάθατε, ή αυτοί που ήδη έχετε φασιανούς χρυσούς, να μάθατε κάτι καινούριο και κάτι ε, που θα σας βοηθήσει στο μέλλον για την εκτροφή τους. Ε, τώρα από το βιντεάκι παιδιά θυμήθηκα κάτι που θέλω να σας πω. Έχω παρατηρήσει πως στα σχόλια ε, κάποια προφίλ με ρωτάνε μερικά πράγματα, αφιερώνω χρόνο στο να τους απαντήσω ε, και να τους μεταδώσω και να τους πω τη δική μου γνώμη σε κάποια πράγματα ή πληροφορίες αυτές που έχω διαβάσει από εγκυκλοπαίδειες και προσπαθώ να βοηθήσω. Ε, και μετά για κάποιον λόγο αυτός που με έχει ρωτήσει κάτι διαγράφει το σχόλιο με αποτέλεσμα να διαγράφονται και τα δικά μου σχόλια που είναι ε, γεμάτα πληροφορίες και βοηθητικά πράγματα. Ε, δεν ξέρω το λόγο που διαγράφεται το αρχικό ε, σχόλιο, μιας και είναι μια ερώτηση που περιμένει απάντηση. Ε, αλλά έτσι χάνεται και το δικό μου σχόλιο που έχω δώσει πολύ όμορφες και χρήσιμες πληροφορίες που τις γράφω όχι μόνο για αυτόν που με ρωτάει, αλλά για όλους όσους ε, προσπαθούν να μάθουν κάποια πράγματα μέσω του δικού μου καναλιού. Ε, οπότε αυτά τα προφίλ που με ρωτάνε πράγματα και μετά διαγράφουν τα σχόλιά τους, δυστυχώς δεν θα μπορώ να απαντάω ε, πλέον γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Φυσικά και θα κρατάω την ερώτησή τους και θα απαντάω σε κάποιο βίντεο για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στην απάντηση, της ερώτησης. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις χίλιες εγγραφές, ανεβαίνει και άλλο αριθμό σιγά σιγά. Ε, ελπίζω να σας αρέσουν όλα αυτά που κάνουμε, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα μέχρι το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε εδώ για κάποιο ζώο της φάρμας ή για κάποιο κομμάτι της φάρμας ή για οτιδήποτε άλλο έχει σχέση να κάνει με την καινούρια φάρμα μου και με τη φάρμα Ιράχη. Ε, σας περιμένω όλους από κοντά όσοι θέλετε να έρθετε να δείτε τα ζώα. Φιλιά πολλά!